αφήνοντας πίσω μια δύσκολη χρονιά σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι εργαζόμενοι στο πυροσβεστικό σώμα τίμησαν τους προστάτες τους, τους τρεις παιδες εν καμίνο, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, τη μνήμη των οποίων τιμά σήμερα η Εκκλησία. Μας βοηθούν στο έργο μας και η χάρη τους ελπίζω να μας βοηθάει πάντα να τα απεξερχόμαστε. Είχαμε μια δύσκολη χρονιά, πολύ δύσκολη χρονιά ήταν η χρονιά που μας πέρασε και στην Κρήτη, όπως δεν ήταν μόνο στην Αθήνα. Ήταν και στην Κρήτη δύσκολη χρονιά. Ανταπεξήλθαμε αισίως. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και στους συναδέλφους ειδικότερα η χάρη των Αγίων να τους βοηθάει σε κάθε τους βήμα. Είναι μια επικίνδυνη δουλειά και έχουμε την ανάγκη των Αγίων. Στο Ηράκλειο, η πανηγυρική θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινάου, όπου παραβρέθηκε το προσωπικό των τοπικών υπηρεσιών αλλά και πλήθος εκπροσώπων από τις τοπικές αρχές. Αποτελούν φωτεινό παράδειγμα πίστης, θάρρους και αυταπάρνησης. Καθημερινά μας βοηθούν στο δύσκολο και επικίνδυνο έργο μας να ανταποκριθούμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, να σώσουμε ζωές, περιουσίες από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των φυσικών καταστροφών, των τροχαίων και άλλων ατυχημάτων. Ακολούθησε μικρή δεξίωση προς τιμήν όσων έδωσαν το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις, αναγνωρίζοντας την προσφορά του σώματος. Την ημέρα αυτή διάλεξαν όμως οι ειδικά εκπαιδευμένοι άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ για να σκορπίσουν χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται στην παιδοαιματολογική κλινική του Παγνή. Οι διασώστες, ντυμένοι άλλοι βασίλειδες, κατέβηκαν με σκοινιά από την κορυφή του κτηρίου, μοιράζοντας δώρα, ευχές και άπειρα χαμόγελα στους μικρούς μαχητές που πήραν πρόωρα μια γλυκιά γεύση Χριστουγέννων.